Ιστορίες δύναμης και αποφασιστικότητας που εμπνέουν και φωτίζουν την επόμενη μέρα αλλά και χτίζουν ξανά την ελπίδα, αναδεικνύει η νέα επικοινωνιακή καμπάνια του Ομίλου Ιντεραμέρικα. Το όραμά μας είναι να έχουμε τους ασφαλισμένους μας μαζί μας, να ζουν ασφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα. Σήμερα κάνουμε μια εκδήλωση για τον ένα χρόνο από την τεράστια καταστροφή του Ντάνιελ. Είμαι πολύ περήφανος για τον τρόπο που ανταποκρίθηκε η Ιντεραμέρικαν στις ανάγκες και ήταν πολλές των ασφαλισμένων μας. Πληρώσαμε σε αποζημιώσεις περίπου 67 εκατομμύρια ευρώ σε περισσότερες από 2.000 περιπτώσεις. Η πρώτη αποζημίωση έγινε 3 μέρες μόνο μετά το τραγικό αυτό συμβάν και ολοκληρώσαμε το σύνολο σχεδόν των αποζημιώσεων μέσα σε 3 μήνες. Έτσι πιστεύω ότι ήμασταν πιστοί στην υπόσχεσή μας να βοηθάμε τους ασφαλισμένους μας να ζουν περισσότερο, καλύτερα και ασφαλέστερα μαζί μας. Το τεράστιο θέμα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία είναι το πώς μπορούμε να προστατευτούμε καλύτερα από τις φυσικές καταστροφές. Είναι ένα τεράστιο θέμα, ακουμπά την καθημερινότητα της δουλειάς μας. Και σαν Ιντεραμέρικαν έχουμε διαθέσει και θα διαθέσουμε ακόμα περισσότερους πόρους έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι κάθε ελληνικό σπίτι, κάθε ελληνική επιχείρηση, δεν είναι μόνο οι ιδιώτες, είναι και οι επιχειρήσεις, μπορούν να συνεχίσουν ασφαλείς τη ζωή τους και την επιχειρηματική τους δραστηριότητα με ένα σχετικά χαμηλό κόστος, θα έλεγα. Σήμερα, ένα χρόνο μετά τις καταστροφές του Ντάνιελ, Ιντεραμέρικαν και Anytime είναι εδώ και μέσα από αληθινές ιστορίες πελατών και ανθρώπων θέλουμε να δείξουμε ότι η ασφάλιση δεν είναι απλά μια υπηρεσία προστασίας, είναι ένα θεσμός που προάγει την αλληλεγγύη, προάγει την αγάπη, προάγει τον σεβασμό, μα πάνω απ' όλα χτίζει την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Σήμερα θα παρουσιάσουμε όλη αυτή την ενέργεια που έχουμε ετοιμάσει, το χτίζοντας ξανά την ελπίδα, το οποίο ουσιαστικά θέλουμε να δείξουμε πόσο σημαντική είναι η ασφάλιση και να εκπαιδεύσουμε ακόμα περισσότερο κόσμο πάνω σε αυτό. Ντάνιελ, λοιπόν, ένας χρόνος μετά. Νομίζω υπάρχει σε ένα βίντεο όπου έχω πει κάποια πράγματα. Όταν έγινε η καταστροφή, μας έπεισε όμως απροετοίμαστος. Η αλήθεια είναι ότι παρότι η διαχείριση των ζημιών είναι ένα μέρος της καθημερινότητάς μας και όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στον ασφαλιστικό χώρο έχουν διαχειριστεί δεκάδες χιλιάδες, θα έλεγα εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεις, ποτέ, πραγματικά ποτέ, δεν είχαμε αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο αυτής της έκρησης. Για να καταλάβετε την έκπληξή μου, όταν είχαμε ένα πρώτο απολογισμό των ζημιών, η δική μου αίσθηση ήταν ότι βλέπαμε και συζητούσαμε νούμερα για όλη την ασφαλιστική αγορά και όχι για την Ιντεραμέρικαν. Τα καλά νέα είναι ότι όλη η ασφαλιστική αγορά, θέλω να το πω, αλλά ιδιαίτερα η Ιντεραμέρικαν, η εταιρεία που έχω την τιμή να ηγούμε, έδρασε άμεσα. Έτσι, μέσα σε πραγματικά λίγες ώρες, βρέθηκαν οι άνθρωποι, οι δικοί μας άνθρωποι, στον τόπο της συμφοράς. Είναι η διαφορά μεταξύ του να είναι μια επιχείρηση κλειστή γιατί δεν φτάσαν ποτέ τα χρήματα την ώρα που έπρεπε και μια επιχείρηση ανοιχτή και ο κόσμος να δουλεύει σε αυτή την επιχείρηση επειδή οι αποζημιώσεις πληρώθηκαν on time. Πληρώθηκαν συνολικά 67 εκατομμύρια αποζημιώσεις σε περισσότερο από 2.000 οικοκυριά και επιχειρήσεις. Και πληρώσαμε με καλό τρόπο, πληρώσαμε δίκαια. Έτσι λοιπόν μπορώ να πω ότι πραγματικά σταθήκαμε δίπλα στους ασφαλισμένους και τους βοηθήσαμε να ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη περίπτωση. Είχαμε τις κυβερνητικές εξαγγελίες πριν μερικές εβδομάδες στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Με μεγάλη χαρά τις ακούσαμε. Ήταν κάτι για το οποίο η Ιντεραμέρικαν αλλά και ολόκληρη η ασφαλιστική αγορά δούλευε, πίεζε, συζητούσε, έδινε μελέτες, έδινε παραδείγματα άλλων χωρών πώς έχουν διαχειριστεί αντίστοιχες περιπτώσεις, πώς έχουν δημιουργηθεί αντίστοιχα πλαίσια προστασίας. Νομίζω ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες ήταν πολύ μεγάλο βήμα, έτσι ώστε η ασφάλιση απέναντι στις φυσικές καταστροφές να είναι ένα χρηματοοικονομικό προϊόν το οποίο βρίσκεται σε κάθε ελληνικό σπίτι και σε κάθε ελληνική επιχείρηση. Δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Έτσι, ένα από τα πράγματα που θα κάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο είναι να βάλουμε αρκετούς πόρους γύρω από ένα σύστημα αντιληπτής νοημοσύνης, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα, ανοιχνεύοντας τις διάφορες πηγές δεδομένων που είναι διαθέσιμες στην ελληνική αγορά, να προειδοποιεί και να ενημερώνει τους πελάτες για την επέλευση τέτοιων φυσικών φαινομένων. Πρώτο πράγμα είναι η πρόληψη και μετά προφανώς η θεραπεία μέσα από την αποζημίωση.